Η ώρα των εξετάσεων έφτασε καθώς την Τετάρτη ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 8 το πρωί, κοινή για τους υποψήφιους ημερήσιων και εσπερινών λυκείων. Ωστόσο, οι υποψήφοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 το πρωί. Το Σάββατο 21 Ιουνίου θα αρχίσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για εισαγωγή στα τμήματα των ΤΕΦΑ θα διεξαχθεί από τις 23 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου. Ενώ οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων θα αρχίσουν την 5η 19 Ιουνίου. Σε όλα είναι καλά, τα τετράδια έχουν έρθει, το υλικό, τα εξεταστικά κέντρα έχουν οριστεί, γνωρίζουν μαθητές. Θα αρχίσουμε την Τετάρτη με το μάθημα της έκθεσης στα γενικά λύκεια και την 5η αρχίζουν τα ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Πάνε να αλλάξει. Από τα τόσα χρόνια που δίνουμε εξετάσεις, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζουμε και φέτος να πάνε όλα καλά. Είναι μια διαδικασία ακριβώς ίδια με τις προηγούμενες χρονιές. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς είναι ίδια. Απλώς να επιθυμίσουμε στους μαθητές, στους υποψηφίους, ότι αμέσως μετά τις πανελλαδικές να επικοινωνήσουμε τα σχολεία τους για να πάρουν κωδικούς για να κάνουν την κατάθεση του μηχανογραφικού, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Όπως επίσης και φέτος για πρώτη χρονιά ξαναδίνουν ένα δικαίωμα στους, με το 10% στα παιδιά που είχαν πάρει πρόσβαση το 2012 να κάνουν τα μηχανογραφικά τους. Θα το γνωρίζουν φαντάζομαι οι ίδιοι οι απόφοιτοι. Αναλυτικά, οι τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς υποψήφιους των Πανελλήνων Εξετάσεων είναι οι παρακάτω. Να γνωρίζουν ακριβώς το εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται και να γνωρίζουν την ακριβή διεύθυνση ώστε να είναι έγκαιρα παρόντες για να μην χάσουν την εξέτασή τους, να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου που έχουν πάρει από τα λύκεια, καθώς και κατά την ώρα εξέτασης να ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για να μην διαταράσσεται η εξεταστική.